Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μνημόνιο διαρκείας με νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε φορολογία και ασφαλιστικό αντάλλαγμα για την ελάχιστη του χρέους ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποκαλύπτοντας έτσι και τις προθέσεις του, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο αθώες. Στην Αμερική τώρα, φοβερή γκάφα δεδομένης βαρύτητας των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών έκανε το περιοδικό Newsweek, που βασίστηκε στις δημοσκοπήσεις και έχρισε στο εξώφυλλό του ως νέα πλανητάρχη την Χίλαρη Κλίντον. Όπως όλοι οι άλλοι εκτιμήσαμε λάθος, ήταν και η απολογία τους. Ευχάριστα νέα για την αχαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών Lux, η οποία όπως φαίνεται πάει Ρωσία. Η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εταιρεία και ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις έτσι ώστε το προσεχές διάστημα να αποκτήσει παρουσία και εκεί. Με οριακή άνοδο 0,06% άνοιξε σήμερα η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 587,4 μονάδες. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.